Τηλεθέρμανση ώρα 0. Το νέο ΕΣΕΚ και κυβερνητικές επιλογές. Η απολιγνητοποίηση. Οι καθυστερήσεις. Η τοπική εξουσία. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Η αναγκαιότητα. Οι πολίτες. Το δυσίωνο μέλλον. Τηλεθέρμανση. Μια σοβαρή υπόθεση που αφορά τον λαό της περιοχής μας ζητά απαντήσεις. Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά σας από την εκπομπή Θέσεις και Αντιθέσεις, την εκπομπή του Κοζάνη TV και της τηλεόρασης του Flash και οι επιπτώσεις από την απολιγνητοποίηση στο επίκεντρο και στην προηγούμενη εκπομπή. Εκείνη βέβαια αφορούσε τη φυγή των νέων από την Δυτική Μακεδονία. Εδώ μιλάμε για την τηλεθέρμανση. Την τηλεθέρμανση της Κοζάνης και ίσως και σε λίγο καιρό και των υπολείπων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας, που ξαφνικά έγινε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βεβαίως δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θέτουμε τέτοια ζητήματα. Είναι αλήθεια πάλι ότι το προηγούμενο διάστημα, όταν τα λέγαμε, ήμασταν κινδυνολόγοι. Έχει πάψει πλέον αυτό. Είναι φως φανάρι προς τα μάτια μας ότι ο κίνδυνος είναι αρκετά μεγάλος για την σωστή λειτουργία της τηλεθέρμανσης, για την λειτουργία που αφορά τον λαό της περιοχής μας με νορμάλ δεδομένα όσον αφορά τα οικονομικά και με μια εύρυθμη λειτουργία, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις και χωρίς πολύ μεγάλες αλλαγές. Δεν ξεκίνησε καλά η τηλεθέρμανση της Κοζάνης και δεν συνεχίζεται και καλά. Το ΕΣΕΚ που η κυβέρνηση κατέθεσε στην Κομισιόν και αφορά τις μονάδες 3 και 4 που κλείνουν τέλος του χρόνου, ήταν η αφορμή αυτής της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε το κουβάρι σε ένα θέμα που πραγματικά χρειάζεται απαντήσεις. Να είστε σίγουροι ότι δεν είναι εύκολο να τις πάρουμε.
Με τον κύριο Κώστα Κιτίδη μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε μετά από το γνωστό αυτό δεδομένο του ΕΣΕΚ, του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ που έχει φύγει για την Ευρώπη για να θεωρηθεί, για να εγκριθεί. Και είπαμε αρκετά πράγματα που αφορούν τηλεθέρμανση και με αφορμή το ΕΣΕΚ, αλλά και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί. Θα δούμε αποσπάσματα από αυτή τη συζήτηση, την οποία παρακολουθήσατε τις προηγούμενες ημέρες και από το Κοζάνη TV, αλλά και από την τηλεόραση του Flash. Ας διαλέξουμε έτσι τα πιο σημαντικά από αυτή την κουβέντα και ας συνεχίσουμε την πορεία της εκπομπής Θέσεις και Αντιθέσεις. Είναι δύσκολη η συζήτηση, έτσι δεν είναι? Να καλησπέρισω, κύριε Τσαρτσανίδη, τους φίλους τηλεθεατές. Να ευχαριστήσω και εσάς για την πρόσκληση. Και πράγματι είναι δύσκολα οι καταστάσεις αυτές που βιώνουμε, μιας και το πάνω χέρι στο όλο κομμάτι αυτό είναι από τη μεριά της ΔΕΗ. Λείπει η πολιτική απόφαση, λείπει το πολιτικό θάρρος που θα μπορέσει να δώσει αυτές τις λύσεις που να είναι αποδεκτές από την κοινωνία η οποία έχει τις αγωνίες της με ένα σύστημα που υπηρετείται μέσα από μια δημοτική επιχείρηση κοινοφελή και με τη λειτουργία της ανταποδοτικότητας. Καταλαβαίνετε ότι η επιχείρηση αυτή δεν μπορεί να επιβάλλει πράγματα στη ΔΕΗ. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε θα αναλάβουν ευθύνες και όλα αυτά. Οι ευθύνες είναι μονομερείς. Οι ευθύνες είναι σε αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση το 19, στο τέλος του 19, σε αυτό που αναγκάστηκαν οι δήμαρχοι της περιοχής και εννοώ τον δήμαρχο Αμιντέου, το Λεμαΐας και ο Κοζάνης, να υπηρετήσουν ένα μονόδρομο. Και όταν λέω μονόδρομο, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, κύριε Τσαρτσανίδη, παρά μόνο από τη λογική ότι η ΔΕΗ θα προμηθεύει θερμική ενέργεια. Τώρα όμως το διατάφτα για αυτό το, την εξέλιξη, η οποία θα εμφανιζόταν κάποια στιγμή, αλλά βλέπαμε ότι υπήρχαν λύσεις με την έννοια, αν και όχι ιδανικές, αλλά λύσεις για να συνεχίσει την λειτουργία της τηλεθέρμανσης με το ΣΥΘΙΑ εργοστάσιο. Τώρα αυτό έχει καθυστερήσει, είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το ζήτημα και ταυτόχρονα έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα κλείσουμε τα εργοστάσια πριν το 25, που είχε δώσει μια παράταση το προηγούμενο διάστημα, το ξέρουμε όλοι. Τι κάνουμε τώρα εδώ, τι κινδύνους έχει? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, παράδειγμα χάρη, 31 12 να μην μπορεί να δουλέψει με 1 Ιανουαρίου του 24 η τηλεθέρμανση? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά να πάμε λίγο τα πράγματα από την αρχή τους. Το καλοκαίρι του 20 καλέστηκαν από τον κύριο Μουσουρούλη, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος τότε της περιοχής στα προγράμματα της μετάβασης, της δίκαιας μετάβασης, δίκαιας πλην βίαιης μετάβασης, και ένα από αυτά ήταν το κλείσιμο των μονάδων. Έκλεισαν πραγματικά και το Αμίντεο και ο ΑΗΣ Καρδιάς και ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου υπολειτουργεί με το καθεστώς αυτό κάποτε της ΡΑΕ τώρα και του ΑΔΜΙΕ ή της Ανεξάρτητης Αρχής Ενέργειας, που όλοι μαζί αυτοί δεν ξέρω πώς συνηγορούν να μπαίνουν κάποιοι άλλοι πάροχοι στα δίκτυα της ενέργειας και δεν μπαίνει η ΔΕΗ με τον Λιγνίτη. Τότε από τη μεριά της κυβέρνησης ήταν ο κύριος Μουσουρούλης, ήταν ο ΔΕΣΦΑ από τη μεριά του φυσικού αερίου, ήταν ο κύριος Περιφερειάρχης, ήταν οι τρεις δήμαρχοι. Όλοι μαζί λοιπόν αυτοί συνυπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο τι απέβλεπε? Ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει μια συνθιά στο χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς από τη μεριά της ΔΕΗ, και οι τρεις αυτές τηλεθερμάσεις θα διασυνδέονταν με αυτήν τη ΣΥΘΙΑ και με την Πτολεμαΐδα 5, η οποία είναι ήδη σε λειτουργία, βέβαια στο ποσοστό που ξέρουν οι ειδικοί, για να μπορέσει να τροφοδοτήσει αυτές τις τρεις τηλεθερμάσεις. Το μνημόνιο έλεγε ότι τέλος του 23 θα ήταν εδώ και το φυσικό αέριο. Να πούμε εδώ ότι το φυσικό αέριο έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στο δίκτυο και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμο, αλλά από τη μεριά της ΔΕΗ η συνθιά δεν προχώρησε για τους λόγους που ξέρει η ΔΕΗ.
Η ΔΕΙΑΚ σε αυτό που όφιλε ήταν να κάνει τη μελέτη για τον αγωγό διασύνδεσης. Ξεκινήσαμε, έγιναν οι μελέτες μέσω της ΑΝΚΟ και προχωρήσαμε στη λογική να υποβάλουμε τη μελέτη αυτήν. Έχει πάρει τις ανάλογες εγκρίσεις για χρηματοδότηση, αλλά βλέπουμε ότι η ΔΕΗ κολλησιεργούσε, για επαναλαμβάνω, για τους δικούς τους λόγους. Δεν ξέρω αδυναμίες ή ότι άλλο. Από την πλευρά, ο Δήμος Κοζάνης με αυτή την ιστορία της διαδημοτικής καθυστέρησε, λέτε? Όχι, η διαδημοτική είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται σε μια στιγμή και ήδη αυτό που προχωρήσαμε, νομίζω ότι μέχρι τέλους του χρόνου, δηλαδή στο επόμενο διάστημα, θα πάρθουν και αποφάσεις από τα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν είναι ζήτημα η διαδημοτική. Η διαδημοτική, επαναλαμβάνω, είναι ζήτημα συμφωνίας των τριών Δήμων και νομίζω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι θέμα, θα το δείτε στο επόμενο διάστημα. Το ζήτημα είναι άλλο. Η ΔΕΗ έβαζε κάποιες προϋποθέσεις στην αρχή για να ξεκινήσει να βγάλει τη μελέτη και την προκήρυξη για τη μονάδα. Εκεί νομίζω ότι έγινε η μεγάλη καθυστέρηση. Δεν ξέρω τους πραγματικούς λόγους, δεν μπορώ να τους αναφέρω και ούτε μπορώ να κάνω έτσι σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι δεν ήθελε η ΔΕΗ. Νομίζω ότι ο καθένας έχει τα προβλήματα του, όπως και εμείς είχαμε τα θέματα το να πληρώσουμε την μελέτη και όλα αυτά, αλλά επαναλαμβάνω, οι υποχρεώσεις των τριών Δήμων έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα να σας πω ότι ο Δήμος Κοζάνης ήταν καθησυχαστικός όλο αυτό το διάστημα. Ήμασταν καθησυχαστικοί με το μνημόνιο που υπογράφει από όλους αυτούς οι οποίοι θα υπηρετούσαν αυτόν τον σκοπό, κύριε Τσαρτζανίδη. Mm-hmm. Όταν η ΔΕΗ μπροστά στον κύριο Μουσουρούλη λέει ότι εμείς δίνουμε ένα deadline τέλος του 23, και ακόμα ήρθε το τέλος του 23 και δεν έγινε ακόμα, δεν βγήκε ακόμα ανάδοχος για το έργο. Εγώ δεν ξέρω πολλά, δεν είμαι τεχνικός να οριοθετήσω πότε θα τελειώσει η μονάδα αυτή, αλλά καταλαβαίνω... Πότε θα αρχίσει, ας πούμε. Ναι, καταλαβαίνω όμως ότι το μερίδιο που αναλογούσε στους τρεις δημάρχους για να κάνουν τη διαδημοτική, σε συνεργασία βέβαια και με τις επιχειρήσεις, τις τρεις επιχειρήσεις, νομίζω ότι αυτό υπηρετήθηκε ήδη στο τελευταίο χρονικό διάστημα και θα περάσει πραγματικά από Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει την έγκρισή του. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ήταν απαραίτητο να γίνει, γιατί καμία προϋπόθεση δεν θα υπήρχε στο θέμα της ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ δεν παίρνει χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα για την κατασκευή της ΣΥΘΙΑ. Η ΣΥΘΙΑ γίνεται με ίδιους σπόρους. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω την προϋπόθεση που μπορεί ίσως να επικαλεστεί η ΔΕΗ. Δεν το ξέρω, δεν είμαστε συνομιλητές στο τελευταίο διάστημα. Δεν μπορώ να έχω κάποια έτσι θέματα για να μπορέσω να πατήσω εκεί, να δώσω τις αιτιάσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις, υπήρξαν και κινητοποιήσεις στην περιοχή μας, στην πόλη της Κοζάνης, το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, από σωματεία, από συλλόγους και από πολίτες. Θα προσπαθήσουμε μέσα σε ένα 15λεπτό να σας δώσουμε μια αίσθηση από όλα όσα υπόθηκαν στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης κατά από το ρολόι της πόλης σε σχέση με τις αρνητικές εξελίξεις και τα δεδομένα που φέρνει το νέο ΕΣΕΚ στην περιοχή της Κοζάνης. Η τηλεθέρμανση με ευθύνη της κυβέρνησης, του κράτους, δήμους και περιφέρειες, ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΚ, είτε μπαίνει σε λειτουργία είτε βγαίνει εκτός λειτουργίας, καθώς οι συνεχόμενες βλάβες στις μονάδες εντείνουν τα προβλήματα. Πετάει ο ένας τον άλλον τον μπαλάκι των ευθυνών, όλοι μαζί όμως στηρίζουν την πολιτική της αποκινητοποίησης, το κλείσιμο των μονάδων και των ορυχείων, χωρίς να έχουν πάρει κάποιο ουσιαστικό μέτρο λειτουργίας, στηρίζουν και εφαρμόζουν την πολιτική που μετατρέπει σε πανάκριβα εμπορεύματα τη θέρμανση και το ρεύμα. Το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα οδηγεί τις μονάδες της ΔΕΗ ακόμα πιο γρήγορα σε κλίση, αφήνοντας τη μελλοντική λειτουργία της τηλεθέρμανσης αλλά και της ενεργειακής επάρκειας της χώρας μας επί ξύλου κρεμασμένου. Βρισκόμαστε και εμείς οι φοιτητές εδώ μαζί με τους εργαζόμενους, γιατί το ζήτημα της θέρμανσης επιβαρύνει και εμάς και τις οικογένειές μας. Καθημερινά οι φοιτητές καλούμαστε να πληρώσουμε πολύ ακριβά τις σπουδές μας. Εκτός από την ακριβή θέρμανση και το συνολικά ακριβότερο κόστος ζωής που έχουμε όλοι, είμαστε επιβαρημένοι με το κόστος μετακίνησης, της σύντησης και της στέγασης.
Με τη θέρμανση το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει το κύριο των κύλων, το οποίο λειτουργεί ακόμα με πετρέλαιο. Δεν έγινε ποτέ η σύνδεσή του με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει σταθερή παροχή θέρμανσης, να γίνεται μάθημα σε κρύες αίθουσες, όσοι μένουν στις φοιτητικές εστίες να μην έχουν εγγυημένη ζέση στα δωμάτια τους. Και ο απαράδεκτος εσωτερικός κανονισμός που τους απαγορεύει να έχουν και σώματα ηλεκτρικής κατανάλωσης, αφήνοντάς τους απλά να κρυώνουν. Αυτή είναι η κατάσταση που ζει ένας φοιτητής. Η παιδεία δεν είναι δωρεάν. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Είναι πραγματικά ντροπή να μιλάμε σήμερα για θέρμανση που η Κοζάνη έχει πληρώσει εδώ και 70 χρόνια αυτό τον τόπο, από εδώ αυτό τον τόπο πλήρωσε για πολλές εκατοντάδες χρόνια. Είναι ντροπή και να συγχαρούμε την κυβέρνηση σαν την πόρνη κάνει, ναι, κι ας με καταγγείλουνε. Μία βγάζει φωνάδες, μία της δίνει. Τώρα ανακάλυψε, λέει, ότι έκανε λάθος προχθές και δημοσίευσε ότι θα κλείσουν οι μονάδες το 23. Είδε την αντίδραση και γι' αυτό ανακάλυψε. Και δεν ξέρουμε σίγουρα, βέβαια. Είναι επίσης ντροπή και στους τοπικούς άρχοντες που δεν λύσανε το πρόβλημα ακόμα για μια άλλη φορά. Τι κάνατε, κύριοι, όλα τα χρόνια αυτά? Γιατί δεν δώσατε λύση? Έσχος, ντροπή σας, ντροπή σας που έχετε να βγείτε, δεν πρέπει να έχετε πρόσωπο να βγείτε έξω. Έτσι πρέπει να τους δούμε και έτσι πρέπει να τους δέχει ο νομός Κοζάνης και οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας, αυτούς που κυβερνήσαν μέχρι τώρα. Και η χθεσινή και η τωρινή, και καλούμε τους νέους άρχοντες τι θα κάνουνε να σκύψουν στα σοβαρά με τα προβλήματα των συνταξιούχων και του λαού της Κοζάνης. Το ζήτημα της θέρμανσης που αναδεικνύουμε με τη σημερινή μας κινητοποίηση δεν είναι ξέχωρο από το ζήτημα της ακρίβειας που ταλανίζει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά μηδενός εξαιρουμένου. Μέσα από την ακρίβεια κερδίζουν οι λίγοι και χάνουν οι πολλοί και οι αριθμοί τους είναι αμήλικτοι. Μόνο στον κλάδο του εμπορίου που είναι από τους πιο κερδοφόρους στη χώρα μας, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης, από την ακρίβεια που πληρώνουμε εμείς και από το τεράστιο κόστος στα είδη διατροφής, έχει τζίρο 934 εκατομμύρια και επενδύσεις 25. Ο Όμιλος Κλαβενίτης 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο, 50 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος 2 δισεκατομμύρια τζίρο, 73 εκατομμύρια επενδύσεις. 1,5 δισεκατομμύριο τα λίτρη και πάει λέγοντας, ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Ταυτόχρονα, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ψήφισα μέτρα στήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης και τους δίνουν ζεστό χρήμα και φθηνά δάνεια ύψους 20 εκατομμυρίων. Βγάζουν από παντού. Βγάζουν από τη δουλειά μας. Βγάζουν από την τζακισμένη μας υγεία. Βγάζουν τις φοροαπαλλαγές τους. Βγάζουν από την ακρίβεια. Και μάλιστα έφτιαξαν και ένωση μεταξύ τους για να βγατήσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους και να επιτεθούν στα δικαιώματά μας. Όλοι εμείς έχουμε κοινά προβλήματα. Είμαστε την ίδια πλευρά. Οργανωνόμαστε στα σωματεία μας. Η μόνη διέξοδος που έχουμε είναι η οργανωμένη συλλογική πάλι. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί δεν δεχόμαστε κανένα σπίτι, κανένα σχολείο, κανένα νοσοκομείο να μείνει χωρίς θέρμανση. Βρισκόμαστε εδώ για να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα δεχτούμε να ξεπαγιάσουμε το χειμώνα. Ο φετινός χειμώνας φαίνεται ότι θα είναι πιο βαρύς. Και αυτό όχι μόνο λόγω κλιματολογικών συνθήκων που εδώ στην περιοχή χαρακτηρίζεται και από χαμηλές θερμοκρασίες και από μεγάλη διάρκεια. Ο χειμώνας θα είναι βαρύς πρώτα και κύρια γιατί οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια είναι στα ύψη. Οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστες.
Τη σκητάλη παίρνουν τα απλησίαστα ενίκια, τα υπέροχα έξοδα για τροφεία, για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που καλύπτουν τις ανάγκες των οικογένειών μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα εκτεταμένο κύμα ακρίβειας που σταθερά μεγαλώνει. Τα διάφορα λοιπόν πας και τα διάφορα καλάθια δεν αποτελούν λύση. Οι μισθοί είναι καθυλωμένοι και με τα βία φτάνουν μέχρι τα μισά του μήνα. Στο επιβαρημένο εισόδημά μας έρχεται να προστεθεί και το κόστος για τη θέρμανση. Και συγκεκριμένα, σε σχέση με την τηλεθέρμανση, έχουμε αύξηση της τιμής κατά 20% την τελευταία διετία. Ενώ η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 1,40 ευρώ το λίτρο, η τιμή για πέλετ 420 ευρώ ο τόνος, ενώ τα καυσόξυλα κυμαίνονται από 120 μέχρι 140 ευρώ το κυβικό. Ειδικά για την τηλεθέρμανση έχουμε και την πρόσφατη αρνητική εξέλιξη με το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που κατατέθηκε από την κυβέρνηση στην Κομισιόν, το οποίο επιταχύνει το κλείσιμο των 4 λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, κάποιοι εκ των οποίων τροφοδοτούν και την τηλεθέρμανση. Κλείνουν σε 1,5 μήνα και στην ουσία η τηλεθέρμανση είναι στον αέρα. Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας για το τι μέλη γενέστε στο ζήτημα της θέρμανσης στην πόλη της Κοζάνης, παρά την προσπάθεια που κάνουν όλοι οι μηχανισμοί να πείσουν ότι δεν θα αφήσουν έτσι μια ολόκληρη πόλη και ότι θα βρεθεί λύση γενικά και αόριστα. Αντί να παίρνονται μέτρα για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και να τροφοδοτούν την τηλεθέρμανση, μέτρα συντήρησης και επέκτασης του δικτύου μέσω του ΕΣΕΚ προχωράνε στο κλείσιμο των μονάδων. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες διάφορες εκδοχές για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, με πολλές ανούσιες τεχνικές λεπτομέρειες με τις οποίες δεν μπορούμε όμως να ζεσταθούμε. Το θέμα με την τηλεθέρμανση δεν είναι κάτι απλά τεχνικό όπως πολλοί ισχυρίζονται. Χρειάζεται εδώ και τώρα να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία της τηλεθέρμανσης και να σταματήσουν ΔΕΗ και ΔΕΙΑ να πετάνε το μπαλάκι μία επιχείρηση στην άλλη. Δεν θα πούμε στη λογική τους και δεν θα δεχτούμε ούτε να ξεπαγιάσουμε, αλλά ούτε και να αυξηθεί η τιμή της. Ούτε θα πέσουμε στην παγίδα του εφησυχασμού που καλλιεργούν κάποιοι ότι δεν θα αφήσουν μια πόλη να ξεπαγιάσει. Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε αυτούς που άφησαν τη μισή Ελλάδα να καεί και τη Θεσσαλία να πνιγεί. Δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός ακόμα και αν δοθεί κάποια παράταση στη λειτουργία των μονάδων για να βγει ο χειμώνας. Η συνέχιση της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων είναι πρώτα απ' όλα ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας της χώρας, η οποία δεν μπορεί να βασίζεται σε ένα εισαγόμενο καύσιμο όπως είναι σήμερα το φυσικό αέριο. Έχουμε ξεκάθαρο ότι όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα της απολιγνητοποίησης που αποτελεί όχημα της πράσινης μετάβασης, που στόχο έχει την εκτόξευση της κερδοφορίας των πράσινων μονοπωλιακών ομίλων, των πράσινων αρπακτικών. Ενό σχεδιασμού όμως που τον στήριξαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις αλλά και οι εκλεκτείς τους στους Δήμους και την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ήδη από τα μέσα Οκτώβρη ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις καθυστερήσεις στην έναρξη της λειτουργίας της τηλεθέρμανσης εξαιτίας βλαβών που προκύπτουν λόγω των ασυντήρητων μονάδων της ΔΕΗ αλλά και του ασυντήρητου δικτύου της τηλεθέρμανσης από την πλευρά της ΔΕΙΑΚ. Αποτελεί κόστος για τους μετόχους της ΔΕΗ η συντήρηση και η λειτουργία των μονάδων, το οποίο προσπαθούν να μειώσουν για να βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται, θυσιάζοντας την ανάγκη του λαού για θέρμανση. Το ζήτημα της θέρμανσης και της ενέργειας αφορά ζωτική ανάγκη του λαού. Θα έπρεπε να αποτελεί κοινωνικό αγαθό, ενώ αντιμετωπίζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές ως εμπόρευμα που το χρυσοπληρώνει ο λαός με αποτέλεσμα να στενάζουν τα λαϊκά νοικοκυριά και οι μικροί επαγγελματίες. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και το ζήτημα του πολέμου που έχει εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές στα καύσιμα και θα ανέβουν πάλι λόγω των εξελίξεων στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν είναι άμυρες,
ούτε η σημερινή, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν βάλει τη χώρα σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Καθώς η εμπλοκή της μεγαλώνει όλο και περισσότερο, με τελευταίες εξελίξεις, το ότι στείλαμε φρεγάτα να συνοδεύει αμερικάνικα αεροπλανοφόρα στη Γάζα, αλλά και τη βάση μας στην Ελευσίνα, εκτός από τις υπόλοιπες που υπάρχουν. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, μεγάλη κερδισμένη όσον αφορά την ενέργεια, είναι οι Έλληνες εφοπλιστές που τα κέρδη τους είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, οι οποίοι παίρνουν αφορολόγητα καύσιμα ανάμεσα στις 60 φοροαπαλλαγές που έχουν, αλλά βγάζουν και τεράστια κέρδη από τα υψηλά ναύλα που εισπράττουν για τα καύσιμα που εμείς δεν μπορούμε να προμηθευτούμε. Και κάθε φορά που διεκδικούμε τη λύση σοβαρών και κρίσιμων λαϊκών προβλημάτων, η κυβέρνηση επικαλείται ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ας κόψει λοιπόν η κυβέρνηση τις πολεμικές δαπάνες για τα σφαγεία του ΝΑΤΟ, ας φορολογήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους και μαζί με δήμους και περιφέρεια να πάρουν τώρα μέτρα για να ενισχυθούν τα λαϊκά νοικοκυριά, οι μικροί επαγγελματίες και οι φτωχοί αγρότες. Να δοθούν λεφτά για τα σχολεία και τα νοσοκομεία για να καλύπτονται οι μορφωτικές ανάγκες και οι ανάγκες του λαού της περιοχής για υγεία. Ο αγώνας για φθηνή θέρμανση κάθε μορφής, αλλά και η συνέχιση της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων δεν είναι υπόθεση διαπραγμάτευσης, αλλά μαζικού διεκδικητικού αγώνα από το λαό της περιοχής. Και αυτός ο αγώνας για τη συνέχιση της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων και κατά συνέπεια και της τηλεθέρμανσης δεν μπορεί να είναι αποσπασμένος από τον αγώνα για κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και της ρήτρας αναπροσαρμογής που έχει μετατρέψει το ρεύμα σε πανάκριβο χρηματιστηριακό προϊόν. Ο αγώνας αυτός δεν μπορεί να είναι αποσπασμένος από τον αγώνα για κατάργηση του χρηματιστηρίου ρήπων που έχει μετατρέψει ένα φθηνό εγχώριο καύσιμο σε πανάκριβο με τα διάφορα πρόστιμα που το φορτώνουν. Ο αγώνας αυτός δεν μπορεί να είναι αποσπασμένος από τον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος με αξιοποίηση της σύγχρονης αντιρρυπατικής τεχνολογίας και ενάντια στους σχεδιασμούς για καύση απορριμμάτων. Ο αγώνας αυτός δεν μπορεί να είναι αποσπασμένος από τον αγώνα για να σταματήσει ο πόλεμος στην Παλαιστίνη, στην Ουκρανία, για απεμπλοκή της χώρας από κάθε πολεμική σύγκρουση που εκτός από νεκρούς, τραυματίες και πρόσφυγες έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και κατά συνέπεια σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Γι' αυτό ο αγώνας μας δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο ζήτημα της θέρμανσης. Την ίδια ώρα που η ακρίβεια και οι φόροι αυξάνονται, οι μισθοί και οι συντάξεις μένουν καθυλωμένοι. Καμιά αναμονή λοιπόν. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να ξεπαγιάζουμε οι πολλοί για να κερδίζουν οι λίγοι. Διεκδικούμε κανένα σπίτι χωρίς θέρμανση, διπλασιασμός των επιδομάτων θέρμανσης, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, κατάργηση ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρική ενέργεια και είδη πλατιάς κατανάλωσης. Κυβέρνηση, Δήμοι, Περιφέρεια να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες ποσότητες ξυλίας στους κατοίκους των χωριών σε χαμηλές τιμές. Δωρεάν καυσόξυλα σε άνεργους, χαμηλοσυνταξιούχους, οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, ευπαθείς ομάδες. Ούτε μέρα χωρίς τηλεθέρμανση, εξασφάλιση απρόσκοπτης παροχής θερμικής ενέργειας από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, χωρίς καμία αύξηση της τιμής της τηλεθέρμανσης. Να μην πειραχτούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων της ΔΕΙΑΤ, κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη των χρεών της. Να σταματήσει τώρα η σφαγή στην Παλαιστίνη, καμία εμπλοκή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέσα από τα σωματεία μας στους χώρους δουλειάς για όλα όσα μας ανήκουν. Αρνητική ήταν η έκπληξή μας, φίλες και φίλοι, όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο των προηγούμενων ημερών ο δήμαρχος της πόλης, ο απερχόμενος δήμαρχος Λάζαρος Μαλούτας, ουσιαστικά μιλώντας για αυτή την υπόθεση που αφορά το ΕΣΕΚ της κυβέρνησης, το αναθεωρημένο, ουσιαστικά είπε πως πρόκειται για φήμες και διαδόσεις, δημοσιογραφικές πληροφορίες και ότι μάλιστα ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους και τις παρατάξεις να του δώσουν αν έχουν το ΕΣΕΚ. Όλα αυτά βεβαίως μας προκαλούν
μεγάλη έκπληξη και ερωτηματικά, μιας και το ΕΣΕΚ της κυβέρνησης το αναθεωρημένο του τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου του 2023 είναι καρφιτσωμένο στις ιστοσελίδες της Κομισιόν, εκεί δηλαδή όπου η κυβέρνηση το έστειλε προκειμένου να εγκριθεί, ξέχασε βέβαια να το κρεμάσει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Με αφορμή λοιπόν αυτή την λογική που έθεσε ο Δήμαρχος Κοζάνης, θα δούμε το βίντεο, αλλά και πού ακριβώς βρίσκεται το ΕΣΕΚ, έτσι για να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Το ΕΣΕΚ είναι υπαρκτό, είναι μια πρόθεση της κυβέρνησης, μια ακόμη αγριότητα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας των τελευταίων χρόνων. Τώρα, εγώ παρακαλώ όποιον από εδώ, είτε από πάνω είτε από κάτω, έχει στα χέρια του το ΕΣΕΚ, να μου το στείλει και εμένα να το δω. Το ΕΣΕΚ και σε επαφές που είχα τελευταία με την κυρία Σδούκου που συζητούσε ότι πάμε να κλείσουμε το ΕΣΕΚ. Το ζήτησα, το ΕΣΕΚ δεν υπάρχει πουθενά κατατεθειμένο δημόσιο. Δεν υπάρχει σαν έγγραφο. Υπάρχουν αυτά που γράφτηκαν και το δημοσιογραφικές πληροφορίες κτλ. Κτλ. Ιδώθηκαν από το Υπουργείο. Δεν ξέρω. Αλλά σαν κείμενο δεν είναι πουθενά ούτε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, ούτε εσωτερικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ούτε κανενός άλλου Υπουργείου κτλ. Κτλ. Άρα είναι ζητούμενο καταρχήν. Και όμως η γη γυρίζει. Με έκπληξη ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κοζάνης την 3η 14 Νοέμβρη από τον απερχόμενο Δήμαρχο ότι το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ της κυβέρνησης που κλείνει τις μονάδες 3 και 4 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου δεν είναι τίποτα άλλο από δημοσιογραφικές πληροφορίες, και όμως εάν ήταν λίγο πιο προσεκτικός ο Δήμαρχος θα έβλεπε στην ανάρτηση του Kozani.tv της Παρασκευής 10 Νοέμβρη ότι το έγγραφο βρισκόταν στην επίσημη σελίδα της Κομισιόν και δεν θα μιλούσε με τόση απαξίωση για τη δουλειά μας που με τόσο κόπο έφερε στο φως της δημοσιότητας τις επιλογές της ανάλγη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα χρειαζόταν επίσης να υπερασπιστεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τόση θέρμη έως και τις τελευταίες ημέρες της θητείας του. Να λοιπόν το επίσημο έγγραφο. Μπορεί η κυρία Σδούκου να μην το ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτό όμως κάνει τα πράγματα ακόμη πιο ανησυχητικά. Και τώρα λοιπόν τι. Αυτά λοιπόν είπε ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο απερχόμενος Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, θα έλεγε κανείς, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις επιλογές που έκανε για το συγκεκριμένο ζήτημα, κλείνοντας τις μονάδες 3 και 4 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Αυτό λέει το ΕΣΕΚ, αυτό έχει πάει προς έγκριση στην Κομισιόν. Όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα προς το παρόν είναι φήμες για το τι και πώς θα λειτουργήσει το πράγμα, τουλάχιστον για φέτος. Το πρόβλημα είναι τεράστιο για το επόμενο διάστημα, μιας και είναι γνωστό ότι αργεί αυτή η νέα μονάδα σύθια, δηλαδή η μονάδα που θα παράγει θερμική ενέργεια από φυσικό αέριο, και η οποία να μην έχετε καμιά ψευδέστηση, φίλες και φίλοι, ότι θα έχει αυξημένο κόστος για τους πολίτες, για όλους εμάς, για όλους εσάς. Θέσεις και αντιθέσεις, η τηλεθέρμανση της Κοζάνης στο επίκεντρο και μέσα σε αυτή τη διαδικασία συνολικά η θέρμανση στην περιοχή. Ζούμε μια πάρα πολύ σκληρή περίοδο. Ας ελπίσουμε ότι θα ενεργοποιηθούμε, ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε τις λύσεις να σταθούμε απέναντι σε αυτήν τη νέα αγριότητα. Μέρος δεύτερο σε λίγα λεπτά. Θέσεις και αντιθέσεις, μέρος δεύτερο, η τηλεθέρμανση της περιοχής της Κοζάνης στο επίκεντρο της εκπομπής, και ο Γιάννης Κοκαλιάρης, ο νέος δήμαρχος, ο νεοεκλεγής δήμαρχος Κοζάνης, έχει τώρα το λόγο, έχει να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, σύνθετη όσον αφορά την τηλεθέρμανση της πόλης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε όσα είπε στη συζήτηση που κάναμε.
την πρώτη συζήτηση για το ζήτημα αυτό και με την εξέλιξη, τη γνωστή, το ΕΣΕΚ της κυβέρνησης που κλείνει τις μονάδες 3 και 4 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και αφήνει κυριολεκτικά στον αέρα την περιοχή. Θα ήταν, θα λέγει κανείς, μεγάλη, σοβαρή αμέλεια, μεγάλο κενό, εάν δεν μιλούσαμε για το συγκεκριμένο θέμα, για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης, με τον νέο δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Κοκαλιάρη, γιατί ουσιαστικά η νέα δημοτική αρχή θα διαχειριστεί όλο αυτό το πρόβλημα. Κύριε Κοκαλιάρη, γεια σας. Γεια σας, κύριε Θεσσαλονίδη. Έτσι είναι, εσείς θα το διαχειριστείτε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι από τα σοβαρότερα θέματα που έχουμε να διαχειριστούμε. Το θέμα είναι τι έχει γίνει και το προηγούμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι φτάνουμε στο παραπέντε σε ορισμένα θέματα. Και όταν ένα πρόβλημα δεν το σταματήσει στη γέννησή του, έρχεται και διωγγώνεται και μετά με λίγα λόγια και λαϊκά τρέχεις και δεν φτάνεις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και για την τηλεθέρμανση Κοζάνης, η οποία εξυπηρέτησε τους δημότες μας επί 31 χρόνια και είναι πολύ κρίμα όλες αυτές οι επενδύσεις που έχουν πληρωθεί ένα μέρος και από τους δημότες της Κοζάνης να απαξιωθεί, όλες αυτές λοιπόν οι υποδομές, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της τηλεθέρμανσης στην πόλη μας. Όμως τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και τα άμεσα, γιατί το ΕΣΕΚ το λέει καθαρά. Ακριβώς. Βεβαίως υπήρξαν φωνές που έλεγαν ότι ενδεχομένως να μην αυτό το πράγμα λειτουργήσει, κάτι που δεν έλεγε κανείς ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρος κανείς. Ακριβώς. Αυτό είναι και το ένα πρόβλημα γενικότερο, όταν υπάρχουν ίσως προφορικές διαβεβαιώσεις. Νομίζω δεν είναι αρκετές για μας, όπως και για τους πολίτες, να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν και γραπτές διαβεβαιώσεις, διότι βλέποντας το ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας κτλ., εδώ βλέπουμε ότι έρχονται σε αντίφαση κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν μέχρι τέλος του χρόνου λέει το ΕΣΕΚ ότι πρέπει να κλείσουν οι μονάδες, και θα μείνουμε μόνο με την 5, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να καλύψει την τηλεθέρμανση Κοζάνης. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο. Τώρα, αν θα κλείσουν. Το γραπτό βεβαίως να υπάρχει, αλλά δεν θεωρείται και δέσμευση όταν ένας πρωθυπουργός μιλάει. Γιατί έχει έρθει ο κ. Μητσοτάκης και δεσμεύτηκε για τους χρόνους δημοσίως. Αυτό δεν πιάνει, ας πούμε. Δεν έχει υπογραφή. Ακριβώς. Γι' αυτό βλέποντας το ΕΣΕΚ προβληματιζόμαστε όλοι. Και δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε για την πορεία της τηλεθέρμασης και των μονάδων φυσικά. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Σκεφτείτε ότι ουσιαστικά δεν έχουμε αναλάβει ακόμη στη Δημοτική Αρχή και μας απασχολεί άμεσα. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε εμείς. Και είναι ακριβώς πάνω στην αλλαγή μας, εάν ισχύσει τελικά το ΕΣΕΚ. Το ΕΣΕΚ βέβαια ακούσαμε και από τον σημερινό δήμαρχο ότι δεν είναι επίσημο στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές από ό,τι ανέφερε. Βέβαια είναι γιατί είναι ανατιμένο στο site της Κομισιόν. Άρα λοιπόν εμείς, ένα το Κοζάνη TV που το έφερε το θέμα μπροστά. Το έφερε ακριβώς αυτό. Από εκεί το αντλήσαμε και εκεί είναι κρεμασμένο. Και όταν η Κομισιόν βάζει μέσα στις ιστοσελίδες επίσημες κάτι, έτσι το ονομάζει, είναι το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ της κυβέρνησης, της Ελλάδας, της χώρας μας, έχει όλα τα ΕΣΕΚ όλων των κυβερνήσεων εκεί πέρα. Και λέει και τις ημερομηνίες, ήταν τέλος του Οκτώβρη, αρχές του Νοέμβρη, που κατατέθηκε. Τώρα το ότι δεν υπάρχει κύριε Κοκαλιάρη στο Υπουργείο, τι να πω, ότι με προβληματίζει, εσάς σας προβληματίζει, για πέστε μου. Βέβαια μας προβληματίζει και γι' αυτό θα πρέπει να έρθουμε σε μια συνεννόηση και με το Υπουργείο, να δούμε τι μέλη γενέστε και με τις μονάδες εδώ και γενικότερα αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο για την τηλεθέρμανση Κοζάνης. Τελευταία γίνονται κάποιες κινήσεις για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία, διότι οι μονάδες τώρα πλέον ενέργειας που πρέπει να έχει η τηλεθέρμανση, εφόσον κλείνουν
στον ΑΕΣ 3 και 4 και οι 5 δεν επαρκεί, θα πρέπει να έρθουν από άλλο μέρος. Αυτό που σχεδιάζεται είναι από την 5η μονάδα από το Λεμαΐδας, δεν υπάρχει άλλωστε κάτι άλλο, όπως επίσης και μία Σιθιά, η οποία βέβαια ήταν μία... Την οποία την ακούμε κανένα 2 χρόνια όμως. Ακριβώς, είναι 2-2,5 χρόνια. Δυστυχώς δεν πάρθηκαν οι αποφάσεις νωρίτερα που έπρεπε να πάρθουν, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε στο παραπέντε. Προϋπόθεση από το Υπουργείο ήταν για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η Σιθιά, να συνεννοηθούν οι 3 δήμοι Αμιντέου, του Λεμαΐδας και Κοζάνης, έτσι ώστε να γίνει μια διαδημοτική για να μπορέσει να προχωρήσει και η ΔΕΗ μετά σε αυτό το έργο της Σιθιά. Είναι η κατασκευή της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν τώρα ερχόμαστε στο παραπέντε, έστω και τώρα. Αυτή η συνεννόηση βέβαια τέθηκε εδώ και, ξέρω εγώ, 1,5 χρόνο, 2, 20 μήνες, κάπου εκεί. Είναι αρκετός ο καιρός. Παραπάνω είναι αρκετός ο καιρός. Παραπάνω. Και τώρα ήρθαμε σε μια συνεννόηση για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το έργο. Θεωρείτε ότι αυτή η συνεννόηση είναι καθοριστική για να προχωρήσει το έργο? Ακριβώς. Είναι καθοριστική. Βέβαια θα πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο παραπέρα πώς θα μπορεί να εξασφαλίσει την ενέργεια για την τηλεθέρμανση Κοζάνης, αν επαρκεί ή σε περίπτωση που ακόμη και η μονάδα 5 για παράδειγμα βγαίνει εκτός, η Κοζάνη να μην μένει χωρίς τηλεθέρμανση. Άρα λοιπόν χρειάζονται, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που συζητιούνται, θα πρέπει βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και το Υπουργείο ότι ξαφνικά μένουμε εκτεθειμένοι. Βέβαια από τις διαβεβαιώσεις και του Πρωθυπουργού και όχι μόνο, είχε πει ότι δεν θα μείνει η Κοζάνη χωρίς τηλεθέρμανση. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Ναι, και ότι δεν θα κλείσουν και οι μονάδες, είπε. Δεν θα κλείσουν, βέβαια, ναι, γι' αυτό. Θα δεν πρέπει, θέλω λοιπόν... να γίνω κακός, αλλά τέλος πάντων είμαστε και αναγκασμένοι. Τώρα τα θυμηθούμε όλα. Ναι, άρα λοιπόν. Με την έννοια της αξιοπιστίας τώρα, δηλαδή, τι είναι αξιόπιστο από όλα όσα ακούσαμε. Ξαφνικά τι συζητάμε, τα πάντα από την αρχή. Τα πάντα από την αρχή, δυστυχώς. Φτάσαμε στο παραπέντε. Εντάξει, εμείς θα είμαστε εδώ φυσικά να ενημερώνουμε και τους πολίτες για την πορεία όλο αυτό, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και δεν μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα ξαφνικά από την μία μέρα στην άλλη. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε το χρόνο, όπως και με τις μονάδες τις λιγνητικές, οι οποίες για μας δεν πρέπει να κλείσουν ακόμη, ώσπου να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να έχουμε τηλεθέρμανση στην πόλη μας. Και βέβαια με όλα αυτά, κύριε Κοκαλιάρη, έχουμε ξεχάσει ότι στην περίπτωση που η ενέργεια θα παράγεται από φυσικό αέριο, θα έχουμε και μία, σίγουρα θα υπάρξει μία αύξηση στα νοικοκυριά, στο κόστος τους. Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει δυνατότητα, λέτε, να αποφευχθεί με κάποιο τρόπο, γιατί θα βασιζόμαστε στις διεθνείς τιμές, ναι. Δεν είναι δικό μας εγχώριο, δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, στόχος μας είναι μπορεί όπως και πριν με την τηλεθέρμανση, με το λιγνίτη, να μπορεί να είναι φθηνότερη τιμή της τηλεθέρμανσης σε σχέση με άλλα καύσιμα όπως το πετρέλαιο, για παράδειγμα, και πιστεύω ότι θα το εξασφαλίσουμε. Διότι βλέπετε το ενεργειακό σε όλο τον κόσμο πόσο έχει αυξηθεί, και πόσο περισσότερο μάλιστα και στην περιοχή μας που είναι δυσβάσταχτο. Διότι σκεφτείτε μόνο ένα απλό πράγμα θα σας πω, όταν για παράδειγμα σε ένα νότιο μέρος της Ελλάδος ανέβει το ενεργειακό 10% στο κομμάτι της θέρμανσης, μιλάω πάντα, η απόκληση με το τι πληρώναν ήταν πολύ μικρή. Αλλά εδώ στην Δυτική Μακεδονία να μιλήσω, είναι πολύ μεγαλύτερη το 10% σε πραγματικά χρήματα για κάθε νοικοκυριό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί μέχρι το μέτρο που μπορούμε, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και στην κυβέρνηση, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι ένας τόπος, είναι η περιφέρεια στην κατηγορία 4, είμαστε η πιο κρύα περιφέρεια της Ελλάδος, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε ίδια μεταχείριση. Και βέβαια και ένα τελευταίο, το οποίο έτσι, για να μην είμαστε και πολύ εγωιστές όλοι όσοι ζούμε στην πόλη της Κοζάνης και υπάρχει αυτό το ζήτημα της τηλεθέρμανσης, στον Δήμο της Κοζάνης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τηλεθέρμανση πάρα πολύ. Νομίζω σχεδόν αλυτώσει. Είναι στα χωριά και είναι ξύλα και είναι πετρέλαιο. Έτσι. Η μέρημνα για αυτούς
και η μέρημνα για αυτούς είναι πάλι έτσι πολύ, πάρα πολύ μικρή, με κάτι επιδόματα τώρα που ποιοι δικαιούνται, πόσοι δικαιούνται και τι ποσοστό, όταν δεν ξέρουμε πώς πάνε οι χειμώνες. Έχουμε δει χειμώνες και χειμώνες στην περιοχή που κρατήσανε και πολύ, πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Φυσικά εσείς τώρα θα αναλάβετε σε λίγο καιρό και φυσικά θα περιμένουμε αμέσως μετά, έτσι, κάπως πολύ πιο συγκεκριμένα μάλλον αποτελέσματα και συζητήσεις θα τις κάνουμε τότε. Μακάρι να βρείτε τις λύσεις. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι αναγκαίο να εργαστείτε από τώρα. Ναι, από τώρα. Γι' αυτό το και ακριβώς το κάνουμε από τώρα. Θα πρέπει να αναλάβουμε φυσικά και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να εξασφαλιστεί και η θέρμανση, αλλά όπως και το επίδομα ακόμη θέρμανσης και για αυτούς τους ανθρώπους που λέγατε πριν, που ζουν κυρίως στα δημοτικά διαμερίσματα, διότι το κόστος της θέρμανσης έχει ξεφύγει από τα λογικά πλαίσια στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν αυτή θα είναι η πίεση και προς το Υπουργείο για να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση ώστε να εξασφαλιστεί και ένα εισόδημα που σήμερα αφαιρείται από τους καταναλωτές, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Ανησυχείτε για αυτό το ζήτημα, εάν τελικά θα μπορέσετε να βρείτε λύσεις που δεν σας αφορούν όλες, εσείς θα ασκήσετε κάποια πίεση, αλλά ακριβώς, δεν σας αφορούν και όλα τα δεδομένα. Πάντα πρέπει να υπάρχει ανησυχία, ώσπου να δούμε ότι οδεύει, οδεύει προς το καλό των καταναλωτών. Φυσικά και υπάρχει ανησυχία, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα βρεθεί η λύση. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας είπα Δήμαρχο, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Θα είστε Δήμαρχο σε λίγο καιρό. Σε λίγο καιρό, Γαλιάρη. Ναι. Να ελπίσουμε ότι θα βρεθεί λύση, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει λογική, γιατί ζούμε σε μια περίοδο που το παράλογο έχει έρθει πολύ μπροστά. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Χάρης Κουζιάκης μίλησε στο kozani.tv και στην τηλεόραση του Flash τις προηγούμενες ημέρες για τις ανάγκες αυτής της εκπομπής, για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Χάρης Κουζιάκης έθεσε και το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο των προηγούμενων ημερών, φίλες και φίλοι, στον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, στον απερχόμενο δήμαρχο. Το τι είπε, το ακούσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι αυτό είναι φήμες, αυτό είναι διαδόσεις. Επανήλθαμε λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Κουζιάκη για το ζήτημα, αυτό το πολύ σύνθετο, και είναι ευκαιρία να ακούσουμε όλα όσα μας είπε. Η προσπάθεια αναζήτησης λοιπόν συνεχίζεται του τεράστιου προβλήματος για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Γενικότερα πάντως να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα της θέρμανσης στη χώρα αποτελεί ένα αγκάθι για τους πολίτες της χώρας αυτής. Με τον κύριο Χάρη Κουζιάκη θα μιλήσουμε τώρα, τον επικεφαλής παράταξης Κοζάνη Τόπος να ζεις, δημοτικό σύμβουλο ήδη και στην επόμενη θητεία, η παράταξη που θα εκπροσωπείτε. Κύριε Κουζιάκη, για και χαρά σας. Καλησπέρα κύριε Τσαρτσανίδη. Τώρα εσείς τι λέτε, ότι αυτή η υπόθεση του ΕΣΕΚ είναι μια υπόθεση η οποία δεν είναι πραγματική. Είναι ένα χαρτί που δεν είναι επίσημο. Πραγματικά τώρα αναφέρεστε προφανώς στην απάντηση του κυρίου Μαλούτα, με την οποία και εγώ εξεπλάγην. Δεν περίμενα πραγματικά να ακούσω τέτοια απάντηση. Μάλλον από το σοκ δεν αντιδράσαμε κιόλας σαν παράταξη. Άσχετα από αυτό, η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τόσο αυστηρά καθορισμένη. Όχι, κανείς δεν αντέδρασε. Το σοκ, ναι, μάλλον ήταν μεγάλο. Ναι, ήταν κάτι που το ξέραμε όλοι, που το είχαμε στα χέρια μας, ας πούμε, σαν... Και λέμε τώρα για να το λέει ο Δήμαρχος, μήπως εννοεί κάτι άλλο, ας πούμε, ήταν μεγάλο το σοκ. Μας πήρε λίγο χρόνο για να αντιληφθούμε ότι αυτά που έλεγε ο Δήμαρχος δεν ίσχυαν, φυσικά.
Το προσχέδιο φυσικά που καταθέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Τμήμα της Ενέργειας υπήρχε, ήταν απτό, έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το γνωρίζετε και εσείς καλά και το είπατε και στο Κοζάνη TV. Είναι ένα προσχέδιο, εννοείται, και λέγεται προσχέδιο, ίσως αυτό να προσπαθούσε να αφήσει ως υπονοούμενο ο κύριος Μαλούτας. Λέγεται προσχέδιο γιατί το οριστικό σχέδιο θα υπάρξει μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εγκρίνει αυτά. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Θεωρώ και εγώ ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση για να φτάσει ως εκεί. Δεν θυμάμαι κανένα ΕΣΕΚ που δεν έχει. Νομίζω θα εγκριθεί και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Γι' αυτό πήγε και ως πρόταση πολύ τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη, δεν έχει μισά λόγια. Και βέβαια, κύριε Κουζιάκη, τώρα έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το ζήτημα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, αλλά έχει μαργαριτάρια μέσα απίστευτα το ΕΣΕΚ. Έχει πάρα πολλά. Θέλει αρκετή μελέτη, σίγουρα θέλει αρκετή μελέτη και σίγουρα από τα περισσότερα πολλά από αυτά μας αφορούν ως περιοχή. Εμείς επικεντρωθήκαμε περισσότερο και κυρίως μάλλον στο θέμα της τηλεθέρμανσης, γιατί είναι μείζον και πολύ επίγον για μας. Η Κοζάνη, η πόλη της Κοζάνης, η Χαραυγή, τέλος πάντων όσοι θερμαινόμαστε με το σύστημα της τηλεθέρμανσης, ζούμε σε μια ιδιότυπη ομοιρία τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να πω εγώ από τη ΔΕΗ, έτσι θα το χαρακτήριζα. Ξεκινάει η σεζόν από τις 15 Οκτώβρη και δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Και μιλάω και ως άνθρωπος που έχει εργαστεί πολλά χρόνια στη ΔΕΙΑΚ. Επομένως γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Είσαστε εργαζόμενος στη ΔΕΙΑΚ. Ναι, τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ υπηρεσιακή, μη γνωρίζοντας πραγματικά τι θα τους ξημερώσει την επόμενη μέρα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάποια γραφεία της Αθήνας, με τελείως διαφορετικούς όρους, με παντελή άγνοια της πραγματικότητας που ζούμε στη Δυτική Μακεδονία και στο Δήμο Κοζάνης και φυσικά χωρίς κανένα ενδιαφέρον για το αν θα φτάσει ή όχι η θέρμανση για το σύνολο των κατοίκων, αν θα είναι αρκετή ή όχι, ή αν θα μείνουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συνάνθρωποι μας παγωμένοι. Να πω εδώ ότι το τρέιλερ της εκπομπής λέει ότι αναζητούνται απαντήσεις, πάντως προς το παρόν δεν έχουμε. Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Αναζητούμε, ψάχνουμε. Ας ελπίσουμε ότι είστε από τους τελευταίους στην εκπομπή αυτή που μιλάτε, ότι θα υπάρχει ένας ακόμη ο οποίος θα αφορά την κυβέρνηση, γιατί αλλιώς ουσιαστικά μόνο κάνουμε διαπιστώσεις μεταξύ είναι μας. Είναι πραγματικά ένα μείζον θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή δεν μπορεί να λυθεί διαφορετικά το ζήτημα. Εάν η ΔΕΗ επιμείνει στην ξεκάθαρη επιχειρηματική της λογική, τότε το πιο πιθανό είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρότατα προβλήματα επάρκειας θέρμανσης για το χειμώνα του 23-24, σεζόν 23-24 και βλέπουμε μετά μπορεί να είναι ακόμα χειρότερα. Εάν δεν υπάρξει, κυβερνητική κατά κάποιο τρόπο πολιτική λύση, με την έννοια ότι με κάποιο τρόπο να πιεστεί και η ΔΕΗ για την υπογραφή, έτσι, μιλάω για υπογραφή, όχι για το ΣΥΘΙΑ, όχι. Αλλά μιλάω για το μέχρι να φτάσουμε στο ΣΥΘΙΑ. Για αυτό είναι, το αλλά τώρα η ίδια διάστημα, η κυβέρνηση το προτείνει αυτό, οπότε έχει ένα σουρεαλισμό μέσα του αυτό. Το προτείνει και μετά θα το αποσύρει. Η μονάδα συμπαραγωγής θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να κατασκευαστεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν ανάδοχο. Έτσι είναι γνωστό αυτό. Επομένως θα χρειαστεί ένα μίνιμουμ 2 ετών. Που σημαίνει ότι και η σεζόν αυτή και η επόμενη σεζόν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πρέπει η Κοζάνη να καλυφθεί από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Είναι ξεκάθαρο. Επομένως, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, θα πρέπει να λειτουργεί οπωσδήποτε η μονάδα, Άγιος Δημήτριος 5 και μία εκ των 3-4. Στην καλύτερη περίπτωση και οι δύο, για να υπάρχει και μία σαν εφεδρεία. Αλλά μία εκ των δύο πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργεί. Άρα για 2 χρόνια ακόμη θα πρέπει οι μονάδες 3 και 4 να είναι σε λειτουργία και όχι να αποσυρθούν όπως λέει το ΕΣΕΚ. Για να συμβεί αυτό
θα πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση κυβερνητική, μια πολιτική λύση, η οποία θα λέει εγγράφως μεταξύ της ΔΕΗ, της κυβέρνησης και ενδεχομένως της ΔΕΗ Κοζάνης, που θα αναφέρει ότι δεσμεύεται. Θα πρέπει να υπάρχει μια δέσμευση της ΔΕΗ που να σίγουρα να μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι όποτε υπάρχει ανάγκη θα λειτουργούν οι απαραίτητες μονάδες που απαιτούνται. Αυτό το έχει λύση, λάβει, ξέρω, το έχει λάβει ως προφορική δέσμευση ο κύριος Μαλούτας και μας το επαναφέρει συνεχώς. Ότι δεν θα θυγούν και κτημένα, επομένως η τηλεθέρμανση θα συνεχίσει να λειτουργεί. Καλά, παρόλα και αυτά, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τα έχουμε ακούσει. Ναι, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ξεκίνησε η σεζόν. Είμαστε πολύ τυχεροί, θα λέω εγώ, που ο καιρός μας βοήθησε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε ένα καιρό που δεν απαιτεί μεγάλες θερμικές, δεν έχει μεγάλες θερμικές απαιτήσεις. Επομένως, μπορούμε να βγάλαμε μέχρι τώρα, φτάσαμε μέχρι 15 Νοεμβρίου χωρίς να χρειαστεί κάτι επιπλέον. Αλλά αυτό δεν εγγυάται κανείς ότι θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Επομένως, για να προλάβουμε τα χειρότερα και για να προλάβουμε μια κατάσταση η οποία πραγματικά θα μας εκθέσει και θα δυσκολέψει πολύ, θα δυσχεραίνει αφάνταστα τις ζωές των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης, θα πρέπει να υπάρξει μια λύση τώρα. Είναι πολύ αργά. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε αυτή η λύση να έχει υπάρξει εδώ και καιρό. Αλλά δεν υπήρξαν οι κατάλληλες ενέργειες εκ μέρους της διοίκησης του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή Μαλούτα εφησυχάστηκε και σταμάτησε τις προσπάθειές της στις προφορικές δεσμεύσεις που πήρε από κυβερνητικά χείλη. Δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Δεν προχώρησε η μονάδα Σιθιά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε στον αέρα. Ελπίζω πραγματικά έστω και αυτή την ίστατη στιγμή να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Μακάρι, μακάρι να γίνουν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια αυτά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την αλλαγή αυτή, με την απολιγνητοποίηση τη λεγόμενη, έχουν ανατραπεί όλα τα δεδομένα και η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι θα ξημερώσει. Και αν θα αλλάξει πάλι μεθαύριο το χρόνο το ΕΣΕΚ και θα κλείσουν και τα υπόλοιπα εργοστάσια. Πριν από το 25. Όντως, το ΕΣΕΠ μπορεί να... Δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι το 2019 εν μία νυχτή η απόφαση του Πρωθυπουργού άλλαξε τα μέχρι τότε δεδομένα, εμείς δεν λέμε ότι δεν υπήρξε μία τάση απολιγνητοποίησης. Υπήρχε μία τάση απολιγνητοποίησης αρκετά χρόνια τώρα. Το θέμα είναι ο ρυθμός και ο τρόπος με την οποία αυτή η απολιγνητοποίηση μπορεί να γίνει. Σίγουρα δεν μπορεί να συμβεί με την κατάσταση της τηλεθέρμανσης σε τόσο κρίσιμο και οριακό σημείο. Αν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να αποφασίσουμε και να το δεχθούμε όλοι ότι για τα επόμενα 2 χρόνια θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους θέρμανσης των κατοικιών μας. Σαν ποιους τρόπους δηλαδή? Δεν μπορώ να γνωρίζω, πραγματικά δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό θα γίνει, δεν είναι ρεαλιστικό καθόλου δυστυχώς. Σίγουρα δεν είναι ρεαλιστικό και με τις τιμές εκεί που βρίσκονται και με την ακρίβεια σε δυσθεώρητα ύψη. Αλλά θέλω με αυτό να τονίσω, χωρίς να κινδυνολογώ ανέτεια, ότι αυτή τη στιγμή το αύριο είναι υπό αίρεση, το αύριο της τηλεθέρμανσης εννοώ. Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος υπαρξιακός? Φυσικά. Όταν δεν έχεις το κύριο αγαθό το οποίο ουσιαστικά προσφέρεις στους πολίτες που είναι η θερμική ενέργεια, τότε προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή η τηλεθέρμανση αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις με δεδομένες τις συνθήκες. Έτσι ξαναλέω, με την 3 και 4 μονάδα του Αγίου Δημητρίου εκτός λειτουργίας. Εάν λειτουργήσουν πραγματικά, εάν δοθούν οι ώρες της παράτασης που έχουν δεσμευθεί και κάποιοι έχουν υποσχεθεί ότι θα τις δώσουν, ενδεχομένως κουτσά στραβά να βγει και αυτή η σεζόν. Παρ' όλα αυτά όμως τα προβλήματα θα παραμείνουν, με την έννοια ότι τίποτα δεν μας εγγυάται, ότι αργότερα στη σεζόν ή την επόμενη χειμερινή περίοδο δεν θα έχουμε τα ίδια θέματα να αντιμετωπίσουμε. Κύριε Κουζιάκη, ας ελπίσουμε ότι θα είναι έτσι, ας ελπίσουμε ότι θα σταματάμε να μιλάμε γι' αυτό. Έτσι μπήκα μέσα στο Κοζάνη TV και έβαλα αυτή τη λέξη, τη μαγική τηλεθέρμανση. Έχουμε κάνει τόσα πολλά ρεπορτάζ για αυτή την ιστορία, έχουμε τόση ενέργεια καταναλώσει στους υπολογιστές μας και στα μηχανήματα, δηλαδή είναι τραγικό. Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία και πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ότι
Πρέπει να γίνει απαιτητικότερος, ναι. Απαιτητικότερος. Αν λειτουργούσαμε με ένα πιο συντεταγμένο, οργανωμένο τρόπο, τότε θεωρώ ότι πολλές από αυτές τις συζητήσεις που κάναμε δεν θα χρειαζόταν. Επομένως, δεν έγιναν οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν ξεκάθαρα. Είτε από τη Δημοτική Αρχή, είτε από την κυβερνητική, από κυβερνητικούς παράγοντες, είτε από τη ΔΕΗ. Μείναμε πολύ πίσω. Δεν προετοιμάστηκε το αύριο της τηλεθέρμανσης όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να κοιτιόμαστε χωρίς πραγματικά να έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Η λύση αυτή τη στιγμή για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης είναι μία, η εξής γνωστή λύση, λειτουργία τριών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, για να μπορέσει πραγματικά να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση η τηλεθέρμανση Κοζάνης. Τώρα, οι οικονομοτεχνικοί λόγοι που αυτό το απαγορεύουν, δηλαδή και οικονομική αλλά και τεχνικής φύσεως, νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να απασχολήσουν περισσότερο τη ΔΕΗ, και γι' αυτό λέω ότι είναι κυβερνητική απόφαση το πώς θα γίνει, φυσικά με την απαραίτητη πίεση από τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες. Κύριε Κουζιάκη, ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Σαλτανίδη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για αυτό το θέμα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το συζητήσουμε πολλές φορές ακόμη. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Θα συμμεριστώ την απεσιοδοξία σας. Είχαμε απογοητευτεί όλες αυτές τις ημέρες αναζητώντας να ακούσουμε απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και από το πολιτικό προσωπικό που ανήκει στην πλευρά της κυβέρνησης από την περιοχή μας. Σιγή ηχθείως ήταν το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, μα δεν μπορέσαμε να έχουμε απαντήσεις. Ευτυχώς όμως υπάρχει η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουκουλόπουλου και η απάντηση που υποχρεωτικά πρέπει να δώσει ένας υπουργός. Η κυρία Σδούκου συζήτησε μαζί με τον κύριο Κουκουλόπουλο στη Βουλή το θέμα, έδωσε απαντήσεις, δεν θα το κρίνουμε, θα το αφήσουμε σε εσάς. Θα θέλαμε πάρα πολύ όμως να παρακολουθήσετε την κουβέντα με προσοχή, να ακούσετε τις απαντήσεις για το μέλλον της τηλεθέρμανσης και της περιοχής με αυτό το βίντεο. Θα κλείσει και η σημερινή εκπομπή Θέσεις και Αντιθέσεις, η εκπομπή του Κοζάνη TV και της τηλεόρασης του Flash, και φυσικά υποσχόμαστε ότι το θέμα της τηλεθέρμανσης Κοζάνης αλλά και ολόκληρης της περιοχής για εμάς μένει ανοιχτό. Ακολουθεί η συζήτηση της με αριθμό 371 από 12/11/2023 επίκαιρης ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης κ. Παρασκευά Κουκουλόπουλου της κοινοβουλευτικής ομάδας ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα δίνει το τελειωτικό χτύπημα στην Κοζάνη, γι' αυτό πρέπει να αλλάξει». Την ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Κύριε Υφυπουργέ, για το ΕΣΕΚ, το νέο ΕΣΕΚ, τις αντιφάσεις του και τις επιπτώσεις του θα μιλήσω στη δευτερολογία. Ξεκινάμε με τη τηλεθέρμανση. Πριν οτιδήποτε άλλο, θέλω να τονίσω και να υπενθυμίσω ότι η τηλεθέρμανση Κοζάνης και Πτολεμαΐδας εν το συνόλο αποτελεί το μεγαλύτερο ίσως αναπτυξιακό έργο που έχει γίνει στη χώρα με φορέα υλοποίηση στην αυτοδιοίκηση. Η παρούσα αξία των επενδύσεων ξεπερνάει τα 400 εκατομμύρια ευρώ και το όφελος των καταναλωτών σε 30 χρόνια λειτουργίας το 1 δις ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή αυτού του αναπτυξιακού έργου στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, αφού εξοικονομούμε εισαγόμενα καύσιμα, θεαματικά νούμερα, και ακόμα πιο θεματικές οι περιβαλλοντικές, θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις με την θεματική βελτίωση του περιβάλλοντος. Δεν έχει λοιπόν κανένας μας δικαίωμα να απαξιώνει αυτό το έργο και μιλάω, κυρία Υφυπουργέ, για απαξίωση, γιατί ακριβώς αυτό κάνετε 50 μήνες τώρα. Η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας αντιμετωπίζει κενό χρηματοδότηση σοβαρό για ένα λόγο αποκλειστικά και μόνο για τον οποίο φέρετε την
Ακέρετε την ευθύνη εσείς και η κυβέρνησή σας. Η καθυστέρηση, η πετιότητά σας 2,5 χρόνια της Πλημαϊδας 5 πήγε πίσω την τηλεθέρμα, τη σύνδεση της πόλης με την Πλημαϊδα 5 με αποτέλεσμα ένα τεράστιο χρηματοδοτικό κενό. Πολύ χειρότερα είναι τα πράγματα στην Κοζάνη. Προσέξτε, ένα έργο στην Κοζάνη εδώ και 50 μήνες από τότε που εξαγγέλθηκε η βία που κινητοποίηση. Οι διακοπές τείνουν να γίνουν κανόνας σε ένα έργο που σημειώσει το κυρία Υφυπουργέ 26 ολόκληρα χρόνια δεν είχε διακοπή παρά μόνο μία ημέρα. Μία ημέρα. Και εδώ και 50 μήνες τείνουν να γίνουν κανόνα οι διακοπές. Οι ηλεκτρικοί λέβητες για τους οποίους έγινε κουβέντα για τη διασφάλιση παροχής στη Κοζάνη αναζητούνται, δεν υπάρχουν. Η Σιθιά μικρής ισχύως για τις ανάγκες της πόλης καν δεν έχει ξεκινήσει και το νέο ΣΕΚ βέβαια δίνει δραματικό χαρακτήρα σε αυτές τις ελλείψεις δεδομένου ότι αποστερεί το χρόνο τον ελάχιστο που είχε στη διάθεσή της η Κοζάνη και βέβαια στη συνέχεια και η Πτολεμαΐδα αφού ορίζει τέλος λουκέτο στον Άγιο Δημήτριο και πολύ νωρίτερα στην Πτολεμαΐδα 5 σύμφωνα με τις δικές προβλέψεις όπως τις καταθέσεις της Βρυξέλλες. Ολοκληρώνω, κυρία Υφυπουργέ, τονίζοντάς σας κάτι. Σήμερα δεν απαντάτε σε εμένα. Σήμερα απαντάτε σε 100.000 κατοίκους, πολίτες της Κοζάνης και της Πλημαϊδας, οι οποίοι περιμένουν αγωνίως τις απαντήσεις σας και τις δεσμεύσεις σας για τη τηλεθέρμανση. Άνθρωποι οι οποίοι επί δεκαετίες δηλώνα παντού περήφανοι για το έργο της τηλεθέρμανσης και σήμερα στο άκουσμα της λέξης το ελάχιστο που έχουν να πω είναι ότι χαμηλώνουν τα μάτια. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ κυρία Υπουργέ για την πρωτολογία σας. Κύριε Κουκουλόπουλε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η τηλεθέρμανση ήταν ένα σπουδαίο έργο. Ήταν και είναι, χάρη στο οποίο σήμερα οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή μπορούν να απολαμβάνουν σε μια περιοχή που κάνει 8 μήνες το χρόνο κρύο, και εγώ από εκεί κατάγομαι, 8 μήνες το χρόνο κρύο, μπορούν να απολαμβάνουν την ζέστη. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η ερώτησή σας πηγάζει από ένα γνήσιο ενδιαφέρον. Δεν έχω καταλάβει βέβαια γιατί σπέρνετε τον πανικό χρησιμοποιώντας αυτές τις βαρύγδουπες δηλώσεις για τελειωτικό χτύπημα λουκέτα και άλλες τέτοιες εκφράσεις. Σας απαντώ λοιπόν ευθέως για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, για να μην μείνει παρά μικρή αμφιβολία. Οι κάτοικοι της Κοζάνης θα έχουν τηλεθέρμανση. Θα έχουν τηλεθέρμανση και αυτό το χειμώνα και θα έχουν τηλεθέρμανση για όσο χρόνο χρειάζεται, κύριε Κουκουλόπουλε, μέχρι να διασφαλιστεί η λειτουργία των τηλεθερμάσεων και μετά την παύση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων. Ρητά και κατηγορηματικά, δεν υπάρχει καμία απολύτως απόφαση που δεν διασφαλίζει σήμερα την θέρμανση των κατοίκων και παρακαλώ αυτή την δέσμευση να τη μεταφέρετε και εκ μέρους μου και εκ μέρους του Υπουργείου της Κυβέρνησης στους συντοπίτες σας. Αυτό πρέπει να σας πω ότι το συζητήσαμε ήδη με την Δημοτική Επιχείρηση όταν ήρθε το Σεπτέμβριο στο Υπουργείο και μάλιστα η ίδια η Δημοτική Επιχείρηση έβγαλε ανακοίνωση τον Νοέμβριο μήνα όπου υπήρχε η δέσμευση του Υπουργείου μας ότι θα λειτουργήσουν οι μονάδες που χρειάζονται του Αγίου Δημητρίου για να μπορεί να έχει τηλεθέρμανση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι ο Άγιος Δημήτριος θα συνεχίσει φέτος να τροφοδοτεί αδιάλειπτα την Κοζάνη, είτε μέσω της μονάδας 5, είτε μέσω των άλλων μονάδων που χρειάζονται. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία σύγχυση ενδεχομένως, επειδή μπορεί να είδατε κάπου στο ΕΣΕΚ μία πρόωρη λήξη, απόσυρση των μονάδων αυτών. Όμως, να πω και κάτι. Θυμάστε τι έλεγε το ΕΣΕΚ του 2019. Το ΕΣΕΚ του 2019 έλεγε ότι ο Άγιος Δημήτριος 1 έως και 4 θα έκλεινε το 22 και ο Άγιος Δημήτριος το 23. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να είχαν κλείσει όλες αυτές οι μονάδες. Έκλεισαν? Προφανώς και δεν έκλεισαν. Γιατί δεν έκλεισαν? Γιατί προείχε η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, γιατί στο ενδιάμεσο είχαμε ένα πόλεμο, είχαμε μια εκρηκτική αύξηση των τιμών και γιατί αυτή η παγκόσμια κατάσταση που επικρατούσε μας ανάγκασε να θέσουμε προφανώς, να προτάξουμε την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και έτσι να πάνε αυτά πίσω.
αυτό και θα συνεχίσει να ισχύει, κύριε Κουκουλόπουλε, και τώρα να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι αυτό που βλέπετε ως αναθεωρημένο ΕΣΕΚ είναι αυτό που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες, γιατί πρέπει πρώτα οι Βρυξέλλες να αξιολογήσουν το σχέδιο, να μας στείλουν πίσω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και να υποβάλουμε το τελικό σχέδιο τον Ιούνιο του 2024. Για άλλη μια φορά, από το βήμα αυτό, θέλω να επικοινωνήσω προς τους συμπολίτες σας την ρητή δέσμευση της κυβέρνησης του Υπουργείου ότι η τηλεθέρμανση θα λειτουργήσει κανονικά με τις μονάδες που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, και τη δευτερολογία σας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, επέλεξε, κύριε Υπουργέ, αυτή την αμεσότητα της επίκαιρης ερώτησης ακριβώς για να υπάρξει με τον πλέον επίσημο τρόπο αυτή η δέσμευση, δεδομένου το ΕΣΕΚ μιλάει για κλείσιμο των επίμαχων μονάδων τον Δεκέμβρη πέρυσι, σε λίγες εβδομάδες. Τώρα, αν δεν εννοείται αυτά που γράφεται στο ΕΣΕΚ, είναι δικό σας ζήτημα. Πάω στο δεύτερο ζήτημα τώρα, ΕΣΕΚ γενικότερα και επιπτώσει στην περιοχή. Από τις ελάχιστες φορές που χρησιμοποιώ γραπτό κείμενο, τα σημείωσα. Για να ακούν και όσοι συνάδελφοι είναι στην αίθουσα. Θα σας πάω σε μια άλλη περιφέρεια, κύριε Υπουργέ, στην Κρήτη. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να φανταστούμε την Κρήτη χωρίς τουρισμό, χωρίς πρωτογενή τομέα, χωρίς εμπόριο χονδρικής και ελληνικής, χωρίς εστίαση, χωρίς μεταφορές, χωρίς αποθήκευση, χωρίς πάσης φύσεως δημόσιες υπηρεσίες. Τι είναι αυτά που αθροίζω? Είναι ακριβώς η συμμετοχή αυτών των τομέων της οικονομίας στο ΑΕΠ της Κρήτης με αντίστοιχα του νομού Κοζάνης σε σχέση με το Λιγνίτη. Αυτή είναι η συμμετοχή του Λιγνίτη και αυτό αφαιρούμε. Λοιπόν, πριν 3,5 χρόνια, εμείς δεν έχουμε καμιά αντίρρηση για την ενεργειακή μετάβαση. Πριν 3,5 χρόνια προτείναμε το ΠΑΣΟΚ ενεργειακή δημοκρατία και εμβληματική περιοχή για την ενεργειακή δημοκρατία με διεύρυνση του ωφέλους για όλους τους κατοίκους να ξεκινήσει από την Κοζάνη, την Πτολεμαίδα, τη Φλόρινα και όλη τη Δυτική Μακεδονία. Δεν έχει γίνει τίποτα. Πρίζα για φωτοβολταϊκά είναι ο νομός Κοζάνης αυτή τη στιγμή, με ελάχιστο όφελος στην περίοδο κατασκευής και μηδενικό από την ώρα που λειτουργούν. Με το νέο ΕΣΕΚ αφαιρείται ό,τι και αν λέμε, ακόμα και αν λειτουργούν στο καλό σενάριο αποσπασματικά για την τηλεθέρμανση οι μονάδες, αφαιρεί τον ελάχιστο και δεν λειτουργούν τον υπόλοιπο χρόνο. Αφαιρεί τον ελάχιστο χρόνο που έχει η περιοχή για να προετοιμάσει το μέλλον της. Κύριε Υφυπουργέ, θέλω να σας πω το εξής. Με τα χρονοδιαγράμματα που έχει και για την Πτολεμαϊδα Πέντη που έρχεται πιο νωρίς από ό,τι γράφει το ΕΣΕΚ, πριν το 28 το τέλος του Λιγνίτη, το οριστικό, μετράμε περίπου 100 μήνες από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού και έχουν περάσει 50. Και δεν έχει γίνει κυριολεκτικά τίποτα. Γίνεται άραγε όλα αυτά για την κλιματική αλλαγή. Επισπεύδεται, λέτε, αυτή την εξέλιξη λόγω Εύρου και Θεσσαλίας. Είναι άκρως αντιεπιστημονική άποψη. Κανένας επιστήμονας ποτέ στην ανθρωπότητα ολόκληρη δεν έχει ισχυριστεί ότι έχει τοπικό χαρακτήρα κλιματική αλλαγή. Γιατί το κάνετε? Ένα δώρο ακόμα στους εισαγωγείς και παραγωγούς μονάδων φυσικού αερίου, τις οποίες αφήνετε την ώρα που αποσύρετε οριστικά τις λιγνητικές μονάδες, τις αφήνετε να κατασκευάζουν γενναίες μονάδες απρόσδεκτο και γράφετε, χωρίς να κοκκινίζουν οι συντάκτες, ότι πρέπει να βρεθούν χρήματα για να αποζημιωθούν την επαύριο αυτές οι μονάδες, γιατί θα αποσυρθούν. Εγώ θα σας μιλήσω με τη γλώσσα που καταλαβαίνει αυτή η κυβέρνηση καλύτερα, όχι με τη δικιά μου. Ο Bill Gates σε ένα βιβλίο για την κλιματική αλλαγή, ο Bill Gates, όχι εγώ, είπε ότι η αντικατάσταση ανθρακικών μονάδων με μονάδες φυσικού αερίου είναι μια ανοησία για τον απλό λόγο ότι πρέπει να τις αποζημιώσουμε. Δεν γίνεται λοιπόν τίποτα για την κλιματική αλλαγή. Εγώ απλά μπορώ να σημειώσω μια σειρά άλλες αντιφάσεις από τα ηλεκτρικά οχήματα που γινόμαστε ξανά χώρες εισαγωγής, μισό εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα χωρίς καμιά κουβέντα για σιδηρόδρομο με ηλεκτροκίνηση. Αν είναι δυνατόν να μιλάμε για κλιματική αλλαγή και να υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, μιλάει για νέους φόρους στο ΕΣΕΚ. Και η μόνη απάντηση που είναι η ενεργειακή δημοκρατία αναζητείται, διότι έχει περιοριστεί ο ηλεκτρικός χώρος σε 5 εταιρείες. Σε πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να μείνω στο θέμα την επιπτώσεις στην περιοχή, κύριε Υπουργέ. Θέλω να ξέρετε, παρότι είναι αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου αυτό, αντιλαμβάνομαι,
ότι μέχρι τώρα 50 μήνες από την ημέρα που έγινε η εξαγγελία του χρονοδιαγράμματος απολιγνητοποίησης από τον Πρωθυπουργό, από το Δήμο του ΙΕ, δεν έχει μπει στην περιοχή μία πέτρα πάνω στην άλλη. Οι επιπτώσεις με την ολοκλήρωση της απολιγνητοποίησης σύμφωνα με το χρονοδιαγράμματο που επισπέδονται είναι αυτές που σας είπα με αυτό τον τρομακτικό πραγματικά, την τρομακτική λίστα του ισοδυνάμου της Κρήτης. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί έτσι την Κρήτη? Δεν θα ήταν μεγαλόνισος, θα ήταν μακρόνισος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ για τη δευτερολογία σας. Λοιπόν, με μπερδέψατε με όλα αυτά που ρίξατε μέσα στη σούπα. Είπατε για Κρήτη, για Εύρο, για κλιματική αλλαγή, για επιστημονικές απόψεις, Bill Gates, για τα πάντα όλα και καταλήξατε στην ενεργειακή δημοκρατία, φόρους του ΕΣΕΚ. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορώ να σας απαντήσω. Το πρώτο που θέλω να πω, κύριε Βουλευτά, είναι ότι πρώτον έχουμε αποδείξει ότι σε περιόδους που υπάρχει ενεργειακή, σοβαρή ενεργειακή κρίση, εμείς δεν διστάζουμε να εφαρμόσουμε οτιδήποτε απαιτείται εκείνη τη στιγμή να κάνουμε και νομίζω ότι αυτό το δείξαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μία παρένθεση. Για μας η απολιγνητοποίηση δεν είναι ένα καπρίτσιο. Δεν είναι μία αιμονή, δεν είναι, τι να πω τώρα, μία παραξενιά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί νομίζω ότι αυτό πιστεύετε. Θεωρούμε ότι είναι το πρώτο και διαχρονικά το μόνο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή παραγωγικής ανασυγκρότησης, κοινωνικής ανάταξης, περιβαλλοντικής αναβάθμισης για τη Δυτική Μακεδονία. Το όραμα, αν θέλετε, της χώρας το 2050 που πρέπει να φτάσουμε, ενώ δεν ξέρω αν εσείς ενστερνίζεστε ας πούμε αυτούς τους πολέμιους που φαντασιώνονται την επιστροφή της περιοχής το 1950, είναι μια άλλη συζήτηση. Και αυτό νομίζω το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι. Και αντί πολλών αποδείξεων, νομίζω ότι το γεγονός ότι καταφέραμε στην προηγούμενη θητεία να διεκδικήσουμε και να πάρουμε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και να τα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, αυτό τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα θέλω να σας απαντήσω λίγο και στο ερώτημα που κάνετε. Γιατί εσείς λέτε, μας εγκαλείτε, γιατί δεν έχουμε διπλασιάσει τη λιγνητική παραγωγή. Αυτό είδα λέτε στην ερώτηση. Ποιος σας είπε ότι ο εθνικός στόχος είναι να διπλασιάσουμε σήμερα τη λιγνητική παραγωγή στην περιοχή? Αυτό, κύριε Κουκουλόπουλε, ήταν μια έκτακτη απόφαση. Την λάβαμε τον Ιούλιο του 2022, αυτή την έκτακτη απόφαση, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε απογειώσει τις τιμές. Και βεβαίως, με αυτό το δεδομένο τότε, όταν όλες οι χώρες ζούσαν της Ευρώπης υπό την πίεση εκείνη τη στιγμή και την ανασφάλεια ενδεχομένως έτσι, μιας διακοπής τροφοδοσίας, τότε λοιπόν λήφθηκε μία απόφαση το καλοκαίρι στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό να διπλασιαστεί η παραγωγή, η λιγνητική, από 5 τεραβατόρες σε 10 τεραβατόρες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών. Στην πράξη τελικά έγινε στην αρχή, στην πορεία έπεσαν οι τιμές και αυτό ουδέποτε έγινε. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει λοιπόν ότι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους στόχους της απολιγνητοποίησης, κύριε Κουκουλόπουλε, εκτός κι αν θέλετε αυτό. Τώρα, η συζήτηση περί του τι περιλαμβάνει το ΕΣΕΚ, ποιοι είναι οι στόχοι, πώς θα τους πετύχει η Ελλάδα, πολύ ευχαρίστως να κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα και να σας τους αναλύσω. Ευχαριστώ πολύ.